Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ο κύριος Δόγκανος, Ζάχος Δόγκανος. Δόγκανος, παρακαλώ καθίστε. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε. Καφεδάκι. Δεν θα πω όχι. Βεβαίως, καφεδάκι αμέσως. Ένα καφέ στο 18. Γλυκί βραστό. Γλυκί βραστό. Και 2-3 παξιμαδάκι. Πόσα? 3-4. Και 3-4 παξιμαδάκι. Γρήγορα, ε. Έχω 3 μέρες να φάω. 3 μέρες να φάτε. Μάλιστα. Μήπως υπάρχει κανένα τσιγαράκι? Τσιγαράκι. Όχι. Ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Παρακαλώ. Φωτίτσα. Και φωτίτσα. Και φωτίτσα. Ορίστε. Ωραία. Κύριε Δόγκανε, σας στείλαμε 3 ειδοποιήσεις για τον έλεγχο. Το ξέρω, καλέ μου κύριε, το ξέρω. Και πέρασα προσωπικά 2 φορές από το γραφείο σας. Σας άκουσα. Το ξέρω, μου το είπανε ενώ, κύριε. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ, γιατί μας καθυστερείτε? Θα σας το πω, κύριε Φωριακέ μου, γιατί να σας το πω. Δεν ντρέπομαι να το πω. Δεν είχα. Τι δεν είχατε? Τα νάβλα μου. Να έρθετε μέχρι εδώ. Τέτοια δυστυχία, κύριε Δόγκανε. Και ακόμα χειρότερη, κύριε Φωριακέ μου, και ακόμα χειρότερη. Αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι άνθρωπος, την μία πάνω, την άλλη κάτω. Ας τα αφήσουμε μας αυτά τώρα. Τι είναι η υπόθεσή μου, πείτε μου και να τελειώνουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ζάχος Δόγκανος. Εδώ σας είναι. Από ό,τι βλέπουμε εδώ στη φορολογική σας δήλωση, μικρά τα έσοδα, μεγάλα τα έξοδα. Αχ, συμφορές, μεγάλες συμφορές, κύριε Φωριακέ μου. Και αυτά το 95, πού να δει το 96, αν πάμε έτσι, το 97 θα μου ρίχνετε δίφραγκα. Πού θα σας τα ρίχνω, κύριε Δόγκανε? Ή έξω τον Άγιο Διονύση, ή έξω το Χιλτόν, θα σας ειδοποιήσω. Μάλιστα. Έξω το Χιλτόν. Μα ένα δεν καταλαβαίνω. Μπορείτε να μου πείτε τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται, κύριε Φωριακέ μου? Φαίνεται ότι τα έσοδά σας είναι γύρω στα 4 εκατομμύρια. Και τα έβαλα μπόλικα. Ναι, αλλά στο επόμενο έντυπο δηλώνεται έξοδα γύρω στα 5 εκατομμύρια. Δανείστηκα, κύριε Φωριακέ μου. Τι λέτε! Βέβαια, δανείστηκα για να συμπληρώσω και να βγάλω ένα ξεροκόμματο. Έχω κάτι φίλους που με λυπούνται και με δανείζουν. Αν και εσείς ποτέ χρειαστείτε τίποτα, να μου πείτε να το κανονίσω. Εγώ μη σε ανησυχεί καθόλου. Και όμως, κύριε Δόγκανε, τα πράγματα μάλλον δεν είναι έτσι. Τι κουβέντα είναι αυτή που είπατε, κυρία Φωριακέ μου? Νομίζω ότι η φορολογική σας δήλωση δεν είναι ο πραγματικός καθρέφτης της οικονομικής σας καταστάσεως. Σας παρακαλώ, κύριε Φωριακέ μου, πώς τολμάτε? Θέλετε να πείτε ότι είμαι ανέτοιμος και ειλικρινής? Σας παρακαλώ! Διαρριγνύω τα ύπαθιά μου! Τι κάνετε εκεί, κύριε Δόγκανε? Τα διαρριγνύω. Δεν πειράζει. Ο κύριος Δόγκανος έχει πολλά πουκάμισα. Και καλύτερα από αυτό. Ειρήνη. Έτσι δεν είναι, κύριε Δόγκανε? Και πολλά πουκάμισα και ακριβά κουστούμια. Και καλά τρώτε, καλά πίνετε, καλά διασκεδάζετε. Και καταθέσει στην τράπεζα. Και παραδάκι στο εξωτερικό και ακίνητα, ε! Ειρήνη, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Εγώ, η δουλειά μου. Ω, κοδεύε παπαβούρδουλα. Μου το είπε εμένα ο Παπαπέτρου. Παπαβούρδουλα, πω τι βλάκας που είμαι. Όχι, κύριε Δόγκανε, δεν είσαστε βλάκας. Είσαστε ένας έντιμος και νομοταγής πολίτης. Ορίστε. Ορίστε τι πήγε να σας κάνει ένας απρόσεκτος και αφηρημένος φοροτεχνικός. Ορίστε, πήγε να σας μπλέξει πολύ άσχημα. Ορίστε. 4 εκατομμύρια. Γιατί? Γιατί ξέχασε 136 εκατομμύρια. Καμιά μέρα θα σας πάρει στο λαιμό του. Λοιπόν, κυρία συνάδελφε, ο κύριος Δόγκανος θα διορθώσει την δήλωση. Έτσι δεν είναι, κύριε Δόγκανε? Δεν θα μας αφήσετε να γράψουμε πάνω αν ειλικρινείς? Μια ερώτηση μόνο. Αυτό το κάνεις για να με εκδικηθείς? Να σας εκδικηθώ? Μα τι είναι αυτό που λέτε? Η δουλειά μου είναι. Είναι καθηλητήριο. Θα πληρώσω τόσα λεφτά. Πες μου τουλάχιστον ένα ψέμα να παρηγορηθώ.